Σήμερα θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της Δημοτικής Παράταξης, μας «Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών για την Ανατροπή στο Δήμο Κορυφαίων». Θα προλογίσει ο υποψήφιος Δήμαρχος Παναγιώτης Κυσλογιαννόπουλος και το πρόγραμμα θα παρουσιάσει η υπεύθυνη προγράμματος της παράταξής μας, Μαρία Θελερίδη. Ο λόγος σε εσένα, Παναγιώτη. Γεια σας. Έχουμε σήμερα την παρουσίαση του προγράμματος, μια συλλογικής προσπάθειας που έχουν συμμετάσχει δεκάδες συνεργάτες μας, υποψήφοι με τους οποίους έχουμε διαβουλευτεί το πρόγραμμα μαζί τους. Είναι ένα πρόγραμμα, κατά την άποψή μου, πρωτοποριακό, που βάζει τα πράγματα στις σημερινές συνθήκες, στις συνθήκες κρίσης της κοινωνίας, τις συνθήκες εξαθλίωσης, μάλλον καλύτερα να το πούμε, του κοινωνικού περίγυρου και στο Δήμο μας. Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο έχει έντονα και το πολιτικό στοιχείο, γιατί χρειαζόμαστε ανατροπές, χρειαζόμαστε μια άλλη κατάσταση και στη Δημοτική Αρχή, για να ξεφύγουμε από την πίστη, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ανάπτυξης του τόπου μας, θέσεις εργασίας, να βοηθήσουμε να σταθεί η αγροτική οικονομία στα πόδια της, να βοηθήσουμε αυτό που λέμε τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την τοπική οικονομία και τον πολιτισμό. Είναι λοιπόν βασικά θέματα τα οποία θα αναδείξουμε μέσα από το πρόγραμμά μας με συγκεκριμένες προτάσεις, θα το δώσουμε στη δημοσιότητα. Δυστυχώς τα οικονομικά μας δεν μας επιτρέπουν για πολυσέλιδες εκδόσεις, ωστόσο θα είναι στη διάθεση σε όλους. Θα προσπαθήσουμε είναι καταρχήν ένα πρόγραμμα ανοιχτό, πρόγραμμα το οποίο επιδέχεται για παραπέρα τροποποιήσεις μέσα από διάλογο με την κοινωνία, το διάλογο με τους συνυποψήφιους μας, εννοώ τους υποψήφιους της παράταξής μας. Με αυτή την έννοια, σήμερα, επειδή ακριβώς είμαστε και συλλογικός συνδυασμός, η Μαρία που έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά θα κάνει την κυρία παρουσίαση όσο μπορεί πιο σύντομα, στα πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου που έχουμε, και θα συνεχίσουμε μέσα από τις εμφανίσεις μας και την επαφή με την κοινωνία την παρουσίαση του προγράμματος μας. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από διαβούλευση, έτσι όπως ανέφερε ο Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος, ο υποψήφιος δήμαρχος, που είχαμε για το πρόγραμμα και την φιλότιμη προσπάθεια και των υποψηφίων και φίλων της παράταξης, που με κείμενα μας συνόδευσαν σε αυτή την πορεία μέχρι σήμερα, είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε τους κύριους άξονες προγράμματος. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ περιληπτικό λόγω της συντομίας του χρόνου. Το πρόγραμμά μας έχει, τα περιεχόμενά του είναι 5. Απαρτίζεται από τα εξής. Ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, τι προτείνουμε, από πού θα βρούμε τα χρήματα, για αυτά που προτείνουμε και με ποιους θα το υλοποιήσουμε. Αυτό είναι το περιεχόμενο. Το ποιοι είμαστε. Είμαστε ενεργοί πολίτες του Δήμου Κορυνθίων, οριμότεροι θα λέγαμε και νεότεροι, που χρόνια ποικιλοτρόπως ασχολούμαστε με τα κοινά που μας ενώνουν. Το πρώτο που μας ενώνει είναι η αγωνία που έχουμε για αυτό που θα πάει αυτός ο τόπος μετά από την κρίση που έχει υποστεί και την πρωτοφανή, αν θέλετε, για τα μεταπολεμικά χρόνια επίθεση του νεοφιλελευθερισμού, που μας έφερε αυτή την πρωτοφανή ανεργία, τη διάλυση εργασιακών σχέσεων, τη στοχοποίηση μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων και το εξοπούλημα της δημόσιας υπηρεσίας. Το δεύτερο που μας ενώνει είναι η πολιτική βούληση να ανατρέψουμε το καθεστώς πνευματικού ως μια δημοτική αρχή που εφαρμόζει ένα παροχημένο, θα λέγαμε, δημοχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης με πρακτικές αδιαφάνειας, εθνιοκρατίας, νεποτισμού, πελατειακών σχέσεων, σκανδαλώδους πατάλι δημόσιου χρήματος για φιέστες και προσβλητικών για τους δημότες έργων της τελευταίας πρώτων εκλογών στιγμή. Το τρίτο που μας ενώνει είναι το σχέδιο που σχεδιάζουμε μαζί. Είναι ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει σε επίπεδο Δήμου αυτήν την κρίση την τετραετή που υφιστάμεθα και την ερήμωση που έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία, προτάσσοντας πρώτον την ανακούφιση των πιο αδύνατων συμπολιτών μας, των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Δεύτερον, τον τρόπο που εμείς βλέπουμε την ανάπτυξη του Δήμου, την παραγωγή ενός συγκρότητας δηλαδή του Δήμου και πώς μέσα από αυτή την ανάπτυξη θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας με σεβασμό στο περιβάλλον. Την τρίτο άξονα που βλέπουμε είναι πώς εμείς παρεμβαίνουμε για να αναβαθμίσουμε το κέντρο της πόλης αλλά και την ποιότητα ζωής στο σύνολο του Δήμου μας.
Και το τελευταίο είναι τι, πώς βλέπουμε εμείς το μοντέλο διοίκησης του Δήμου, αλλά και θεσμούς ενεργής και ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια, τον έλεγχο στη διοίκηση, τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, αλλά και την άμεση ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα του Δήμου. Αυτοί είναι οι κύριοι άξονες. Ενδεικτικά θα σας δώσω τους τίτλους των αξώνων και 3-4 πολύ μεγάλα σημεία από κάθε άξονα που θεωρούμε ότι είναι πολύ σπουδαία να παρέμβουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου για να πούμε αναλυτικά. Ο πρώτος άξονας είναι αυτός που αντιμετωπίζει αυτά που λέμε τα κοινωνικά φαινόμενα που δημιούργησε η κρίση. Όσον αφορά λοιπόν τον πρώτο άξονα που αντιμετωπίζει τα κοινωνικά φαινόμενα, προτεραιότητα δίνουμε στο κομμάτι της απασχόλησης. Αν και ο Δήμος δεν είναι κατεξοχήν αρμοδιότητα του Δήμου στο κομμάτι της απασχόλησης, θεωρούμε ότι με αφορμή την κρίση, όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε διάφορες θεωρίες, ότι ο Δήμος πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ανεργίας. Προτείνουμε τα εξής. Παρεμβάσεις σε έργα υποδομών, αναπλάσεις οικισμών κτλ. Που ένα μεγάλο μέρος των ανέργων θα απασχοληθούν σε αυτά. Δημιουργούμε δίκτυα συνεργασίας μεταξύ μικριών επαγγελματιών, παραγωγών, καταναλωτών και ενισχύουμε την τοπική ανταλλαγή προϊόντων, δηλαδή ο Δήμος αναλαμβάνει να δημιουργήσει και αγορές και μάλιστα στα πλαίσια αυτά προτείνουμε και η δημοτική αγορά να αξιοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, να φιλοξενήσει δίκτυα αλληλεγγύης. Σχεδιάζουμε προγράμματα που απευθύνονται στον αγροτικό πληθυσμό για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα φτώχειας, δηλαδή δημιουργία κινητής μονάδας κατοίκων νοσηλείας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ακίνητη περιουσία του Δήμου σε συνεργασία με κοινωνικές και εταιρικές επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν οι άνεργοι. Και τέλος, ενημερώνουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια για τα μέτρα ενίσχυσης για την επιστροφή και τη συγκράτηση των νέων στην ύπαιθρο του Δήμου μας, όπου αξιοποιούμε, αν θέλετε, όλα τα προγράμματα που υπάρχουν για την επιστροφή των νέων από πόρους του νέου ΕΣΠΑ. Συμπαραστεκόμαστε, όπως είπαμε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τρεις άξονες. Πρώτον, βοηθάμε με έργα αναπλάσεων κυκλοφοριακού, πεζοδρομήσεις, στάθμευσης, για να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα οι επιχειρήσεις, να είναι οι πρόοδες επιχειρήσεις καλύτερα. Συνδέουμε την επιχειρηματικότητα με τον τρίτο άξονα της παραγωγικής μας ανασυγκρότησης. Δημιουργούμε γραφείο υποστήριξης σε συνεργασία με την περιφέρεια και τα κετά που θα στηρίζει τους μικρομεσαίους επιχειρήσεις στα προβλήματά τους. Και αυτό που θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση είναι η δικτύωση όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να εκμεταλλευτούν προγράμματα, αλλά και για να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα φαινόμενα που έχει δημιουργήσει η κρίση στις επιχειρήσεις. Στον τρίτο άξονα που χτίζουμε την κοινωνία της αλληλεγγύης, θεωρούμε ότι επειδή η περιοχή μας τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζει δεν είναι τόσο προς τη στέγαση, αλλά περισσότερο είναι ως προς τη σύντηση, θεωρούμε ότι το κοινωνικό παντοπολείο θα το αξιοποιήσουμε προς όφελος, αν θέλετε, των πραγματικών αναγκών των συμπολιτών μας και όχι για καθαρά πελατειακές σχέσεις ή δημιουργία εκλογικής πελατείας. Έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα για τη στήριξη των παιδιών. Θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει να έχει πρωτοβουλία για τη στήριξη των παιδιών στα σχολεία. Με ιδιαίτερη μέρημνα, θα λέγαμε, στις σχολικές επιτροπές για να καλύψουν προβλήματα θέρμανσης που δημιουργούνται, όπως γνωρίζετε. Για σύντηση τα παιδιά στο σχολείο και σε συνεργασία, σε συνδυασμό με αλλαγή και σε όλες τις διατροφικές συνήθειες και στην πρόθεση των τοπικών προϊόντων, στην αλλαγή αυτών των διατροφικών συνήθειων που πρέπει να έχουν τα παιδιά. Έχουμε ειδική μέρημνα για παιδιά άνεργων γονιών και αυτοί που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και προτείνουμε την λειτουργία του ολοήμερου οικονομικού σταθμού για εργαζόμενους γονείς, επειδή στην κρίση αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα οι γονείς. Οτικής αρχής πνευματικού, της κατάργησης της διαδρομικής γραμμής και όχι την αξιοποίηση αυτής της γραμμής για δημιουργία διαδημοτικού τραμ, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει για μία άλλη αναβάθμιση και ανάπτυξη του Δήμου. Τέλος, και γι' αυτό δημιουργούμε, αν θέλετε, ένα γραφείο κυκλοφορίας μέσα στο οργανόγραμμα του Δήμου,
το οποίο θα έχει όχι μόνο συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία αλλά και με άλλες υπηρεσίες αυτά τα θέματα της ρύθμισης του κυκλοφοριακού προβλήματος, αλλά δίνουμε και μεγάλη σημασία στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μάθουν να κυκλοφορούν οι ίδιοι οι πολίτες και τα παιδιά μέσα στην πόλη. Επειδή αυτό είναι ένα κομμάτι βασικό του πολιτισμού μας, της παρέμβασης που έχουμε στον πολιτισμό, της καθημερινότητας, σε αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση και γι' αυτό έχουμε συγκεκριμένες δράσεις για τη σύνδεση με σχολεία και πώς αυτή η κυκλοφοριακή αγωγή, αν θέλετε, θα γίνει προσιτή στους πολίτες και στα παιδιά του Δήμου μας. Τέλος, στο κομμάτι αυτό το πολύ σημαντικό, σχεδιάζουμε παρεμβάσεις στους πιο κρίσιμους τομείς που θεωρούμε ότι αντιμετωπίζει ο Δήμος μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Και σε αυτό τι εννοούμε υποδομές? Εμείς θα δώσουμε προτεραιότητα σε υποδομές που συνδέονται με την παραγωγική δραστηριότητα, θα δώσουμε βάθος και ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα δώσουμε επίσης έμφαση στις υποδομές που έχουν να κάνουν με τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας, των απορριμμάτων, των βιολογικών καθαρισμών, της ενέργειας που πρέπει να χρησιμοποιήσει και μια σειρά άλλου τύπου τέτοιων προβλημάτων που θέλουμε να αξιοποιήσουμε σήμερα. Όσον αφορά τα απορρίμματα, είναι πολύ γνωστή η πρότασή μας για την ολοκληρωμένη διαχείριση με ανακύκλωση στην πηγή, με αξιοποίηση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, με κομποστοποίηση, αν θέλετε, και ούτω καθεξής όλη αυτή την γκάμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Φυσικά, διαφωνούμε και δεν θεωρούμε ότι πρέπει να ισχύσει η σύμβαση που έχει υπογραφεί από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για την διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί θεωρούμε ότι δεν ευνοεί την πρόταση αυτή της ολοκληρωμένης διαχείρισης και θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθεί και γιατί ακριβώς δεν διευκολύνει τον ίδιο τον Δημότη, γιατί τον αναγκάζει να πληρώσει πέραμα ποσά. Τα τέλη θα είναι πάρα πολύ δυσβάσταχτα για τον Δημότη μας. Και επίσης, θεωρούμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί και το κομμάτι των βιολογικών καθαρισμών, γιατί είναι σημαντικό και για την ανάπτυξη των παραλιακών μετόπων που έχουμε εμείς στο σχέδιό μας. Όσον αφορά το νερό, που επίσης θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι τα τέσσερα, θα λέγαμε, σως θέματα του Δήμου, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, για την οθολογική χρήση αυτού και την αξιοποίηση, αν θέλετε, όχι μόνο του πόσιμου νερού, αλλά και των άλλων νερών, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρρευση, γιατί είπαμε ότι έχουμε και, την περιφέρεια που είναι αγροτική. Τέλος, στον τελευταίο άξονα μας, είναι αυτός που αφιερώνουμε ένα μεγάλο μέρος, γιατί εμείς θεωρούμε ότι η δημοκρατία στο Δήμο είναι πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι ο Δήμος δεν διοικείται από έναν άρχοντα. Θεωρούμε ότι ο τρόπος διοίκησης του Δήμου πρέπει να έχει συλλογικό χαρακτήρα. Και πάνω απ' όλα θεωρούμε ότι ο πολίτης, ο δημότης, πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διοίκηση του Δήμου. Πώς εμείς λοιπόν βλέπουμε να διασφαλίζουμε την τοπική δημοκρατία? Καταρχάς, θέλουμε να δώσουμε φωνή στους δημότες. Αυτό τι σημαίνει? Δημιουργούμε θεσμούς διαβούλευσης, συμμετοχής, έκφρασης των πολιτών και στις τοπικές κοινότητες. Τι κάνουμε με αυτό? Έχουμε ένα μοντέλο. Δίνουμε λοιπόν φωνή, δημιουργούμε συμβούλια γειτονιά στην πόλη και δημιουργούμε και δίνουμε αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων και δημοτικών κοινοτήτων. Θεωρούμε τις λαϊκές συνελεύσεις πολύ σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και θα επιδιώξουμε να ισχύουν. Δεν θεωρούμε ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης, αυτή που προβλέπεται από τον Καλλικράτη, πρέπει να έχει τη μορφή της έδωσης της σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά θέλουμε να λειτουργεί πραγματικά και θα την αναβαθμίσουμε και θα της δώσουμε έναν άλλο χαρακτήρα και για αυτούς που, για τον τρόπο ποιοι θα συμμετέχουν, αλλά και για τον τρόπο πόσα προς τα έξω βγαίνει, αν θέλετε, όλη η λειτουργία του Δήμου, δηλαδή τη συνεδριάση των Δημοτικών Συμβουλίων, οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, πώς μπορεί να παρεμβαίνουν οι κάτοικοι σε αυτό, οι δημότες. Και σε αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε χρήση της νέας τεχνολογίας. Υπάρχουν σχηματικές προτάσεις για το πώς η νέα τεχνολογία διασφαλίζει τη διαφάνεια και μπορεί ακριβώς να συμβάλλει σε αυτό που λέμε δημοκρατία, τοπική δημοκρατία. Εμείς σε αυτές έχουμε σημαντικές προτάσεις γύρω από την αναβάθμιση
αυτής της τοπικής δημοκρατίας που της δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Και τέλος δημιουργούμε δομές που ακριβώς θα βοηθήσουν στην συμμετοχή του κόσμου, είτε με τοπικά δημοψηφίσματα, είτε αν θέλετε με παρέμβαση μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ψηφιακής αν θέλετε, στη συμμετοχή του Δήμου. Αυτοί είναι οι άξονες που εμείς βλέπουμε και θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση για την παρέμβασή μας σαν Δημοτική Παράταξη. Είναι μια σύντομη παρουσίαση των αξώνων. Υποτίθεται για κάθε άξονα υπάρχουν συγκεκριμένα έργα τα οποία υπηρετούν. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι αυτός ο σχεδιασμός έγινε λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε σε μία περίοδο κρίσης. Άρα, αυτό που θέλουμε σαν Δήμος είναι να δώσουμε προτεραιότητα στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα της κρίσης τα οποία βιώνουν οι συμπολίτες μας και γι' αυτό αφιερώνουμε ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά θέλουμε να κάνουμε γνωστό ότι σε περιόδους κρίσης δεν σχεδιάζουμε χωρίς να υπάρχει αυστηρή ιεράρχηση το τι θα κάνουμε. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις μία ανατροπή του σχεδιασμού που είχες μέχρι σήμερα.